Ναι, Φερονίμος βλαστήσας ως δένδρον ευκαρπών, Ιεράρχα Κυρίου, βλάσιε εν δόξε, αρχηγαγές και θαυμάτων δωρεάς αναβλύζεις δάψιλος ως Θείος Ιερομάρτης της καταφεύγουση Πάτερ τη αντιλήψη της πρεσβείας Χαίρετεν κυρίω πάντοτε αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα θα μιλήσουμε για τον βίο του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλασίου και τον Σύναυτό, η μνήμη των οποίων εορτάζεται από την Εκκλησία μας την ενδεκάτη του μηνός Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Βλάσιος καταγόταν από την επαρχία της Αρμενίας και ήταν ιατρός, ο οποίος έμοιαζε στην πολιτεία του με τον δίκαιο Ιώβ, άμεμπτος, δίκαιος, θεοσεβής, απέχοντας από κάθε είδους πονηρού πράγματος. Έχοντας κερδίσει με τις αρετές αυτές την αγάπη των συμπολιτών του, εξελέγει επίσκοπος Σεβαστίας. Κατά τον μεγάλο διωγμό των χριστιανών, ομολόγησε με σθένο την πίστη του και ενεθάρινε τους Αγίους Μάρτυρες να φέρουν η πέρα στον αγώνα των καλών. Επισκέφθηκε τον Άγιο Ευστράτιο στην φυλακή τον Άγιο Ευστράτιο που εορτάζει 13 Δεκεμβρίου, λίγο πριν το ένδοξο μαρτύριό του και ετέλεσε γι' αυτόν την Θεία Λειτουργία. Αργότερα δε περισυνέλεξε τα τίμια λείψανα των πέντε μαρτύρων και τα παρέδωσε στον λαό για να τα τιμά. Λίγο αργότερα αποσύρθηκε στο όρος Αργέος και κλείστηκε σε ένα σπήλαιο για να αναπέμπει στο Θεό προσευχές καθαρές χωρίς κανέναν περισπασμό η ευωδία των αρετών του προσήλθε κοντά του ως προς νέο Αδάμ τα άγρια θηρία, τα οποία έρχονταν στην είσοδο του σπηλαίου και περίμεναν ειρηνικά να ολοκληρώσει την προσευχή του για να λάβουν και αυτά την ευλογία του και την θεραπεία των παθημάτων τους. Επί βασιλείας του ειδωλολάτρου αυτοκράτορος Λυκυνίου, περί το έτος 316, ο Αγρικόλαος, διοικητή της Καπαδοκίας, έφθασε στην Σεβάστια με σκοπό να συλλάβει τους χριστιανούς, σχεδιάζοντας να τους αναγκάσει να θηριομαχήσουν στο αμφιθέατρο, να παλέψουν δηλαδή με τα λιοντάρια, έστειλε ανθρώπους του στο βουνό να βρουν και να φέρουν άγρια θηρία. Φθάνοντας κοντά στο σπήλαιο του Αγίου Βλασίου, οι στρατιώτες έμειναν έκπληκτοι, βρίσκοντας πλήθος λέοντες, τίγρεις, αρκούδες, λύκους και άλλα αγρίμια να κρατούν γαλήνια συντροφιά στον Άγιο Βλάσιο. Αμέσως πληροφόρησαν για αυτό τον διοικητή ο οποίος τους διέταξε να τον συλλάβουν. Ο Άγιος τους υποδέχθηκε με προσήνεια αναγγέλλοντάς τους ότι είχε ειδοποιηθεί για τον ερχομό τους από ένα όραμα και τους ακολούθησε δίχως να προβάλλει την παραμικρή αντίσταση. Στον δρόμο πολλοί ειδωλολάτρες μετεστράφησαν στο Χριστό, βλέποντας την γαλήνη και την άφατη γλυκύτητα που διαχεόταν από τον Άγιο. Και στο πέρασμά του ασθενούντες άνθρωποι και άρρωστα ζώα βρήκαν την υγεία τους. Μια γυναίκα με δάκρυα στα μάτια του παρουσίασε το παιδί της που είχε πεθάνει από ασφυξία όταν κατάπιε ένα ψαροκόκαλο. Ο Άγιος βήθησε το χέρι του στο λαιμό του παιδιού και παρεκάλεσε τον Θεό να λυτρώσει το παιδί και όσους στο μέλλον πάσχοντας από το ίδιο κακό θα επικαλούνται την μεσητεία του. Και αμέσως παρέδωσε το παιδί σώο και αυλαβές στην μητέρα του. Φθάνοντας τη Σεβάστια οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου. Ο Βλάσιος απάντησε με σθένος στις ερωτήσεις του Αγρικόλα, καταδικάζοντας την ματαιότητα της λατρείας των άψυχων ειδόλων. Υπέστη με χαρά τους ραβδισμούς και φυλακίστηκε. Μετά από καινούργια βασανιστήρια δήλωσε στον διοικητή. «Δεν φοβάμαι τους πόνους γιατί αποβλέπω στα μελλοντικά αγαθά» και τον έριξαν ξανά εμόφυρτο στην φυλακή του. Επτά γυναίκες τον ακολούθησαν μαζεύοντα σταγόνε από το αίμα του που χύθηκε στο χώμα, για να αλείψουν το πρόσωπό του, σαν να επρόκειτο για το πολυτιμότερο των αρωμάτων. Συνελήφθησαν όμω αμέσω και οδηγήθηκαν στον διοικητή που τι απείλησε με τρομερά βασανιστήρια, αν αρνούνταν να θυσιάσουν στα είδωλα. Υποκρινόμενες ότι δέχονταν την πρόταση, ζήτησαν από τον Αγρικόλα να τους φέρει αγάλματα στην όχθη της λίμνης εκεί στην Σεβάστια, η οποία λίμνη, λίγο καιρό αργότερα, κατέστη θέατρο του ενδόξου αγώνα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν και αυτοί από τον έπαρχο Αγρικόλα και ζήτησαν δήθεν τα αγάλματα οι γυναίκες να τα πάνε στην λίμνη για να μπορέσουν να τα πλύνουν πριν τους προσφέρουν επάξια θυσία. Μόλις τους έφεραν τα αγάλματα, τα πέταξαν στα βάθη της λίμνης. Μαθαίνοντας το νέο ο Αγρικόλας, έξαλλος, διέταξε να ετοιμάσουν το μεγάλη φωτιά, χιτό μολύβι και σιδερένια χτένια και ζήτησε από τις γυναίκες να διαλέξουν μεταξύ των βασανιστήριων και των πλουσίων φορεμάτων και κοσμημάτων που διέταξε να τοποθετήσουν εκεί κοντά. Τους έβαλε δηλαδή από τη μία τα όργανα των βασανιστήριων και από την άλλη λαμπρά φορέματα και κοσμήματα και τους είπε να διαλέξουν. Μία από τις γυναίκες, μητέρα δύο παιδιών, έτρεξε και πέταξε το λαμπρό φόρεμα στη φωτιά, ενθαρρυνόμενη από τα παιδιά της που φώναζαν «Μην μας εγκαταλείπεις». Όπως μας έθρεψες με το μητρικό σου γάλα, άσε μας να σε ακολουθήσουμε για να κληρονομήσουμε την βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε αγαπητοί αδελφοί, τα παιδιά έδωσαν θάρρο στην μητέρα του για να μην δηλιάσει και τη είπαν: Όπω μα έθρεψε με το μητρικό γάλα, άσε μα έτσι να σε ακολουθήσουμε στην ουράνια βασιλεία. Αυτό είναι το παράδειγμα των αληθινών χριστιανών. Ο τύρανο είπε τότε να δέσουν τι Άγιες γυναίκε σε έναν πάσαλο και διέταξε να του ξεσχίσουν το σώμα με τα σιδερένια χτένια. Αυτές οι γυναίκες όμως έμεναν θαυματουργικώς άθικτες, ακόμη και όταν τις έριξαν στις φλόγες. Τέλος τις αποκεφάλισαν, ενώ εκείνες ανέπεμπαν θερμές ευχαριστίες στον Θεό και στον δούλο του Βλάσιο. Οι προσπάθειες του Αγρικόλα να κάμψει την αποφασιστικότητα του Αγίου Βλασίου έμειναν μάταιες και τέλος τον κατεδίκασε σε θάνατο διαπνιγμού στην λίμνη. Όταν ο Δήμιος τον οδήγησε στην όχθη, ο Άγιος έκανε το σημείο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού και άρχισε να βαδίζει επάνω στα νερά, μιμούμενος τον Χριστό. Φθάνοντας στην μέση της λίμνης, κάλεσε τους ειδωλολάτρες να έλθουν να τον συναντήσουν, αν πίστευαν ότι μπορούσαν να εμπιστευτούν τον εαυτό τους στους θεούς τους. Εξήντα οχτώ από αυτούς προχώρησαν πάνω στη λίμνη και αμέσως πνίγηκαν ενώ ο λαμπρός άγγελος εμφανίστηκε καλώντας τον Άγιο να έλθει στην όχθη για να λάβει τον καλήνικο Στέφανο του μαρτυρίου. Ο Άγιος καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό μαζί με τα δύο τολμηρά παιδιά που είπαν στην μητέρα τους «Μην δηλιάσεις, αλλά κάνε υπομονή για να πάμε στην βασιλεία των ουρανών». Και ακτινοβολώντας θείο φως ο Άγιος, ανέπεμψε προσευχή Θεό υπέρ αυτών που θα επικαλούνταν την βοήθειά του στις αρρώστιες και στις δοκιμασίες. Τότε του φανερώθηκε ο Κύριος εν πλήρη δόξη λέγοντας «Άκουσα την προσευχή σου και ό,τι ζήτησες εκπληρώθηκε». Τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων τα ενταθίασαν ευλαβικά και έγιναν αργότερα πηγή ευλογίας για όλους, όσοι συγκεντρώνονταν κάθε χρόνο στους τόπους αυτούς για να εορτάσουν την μνήμη τους. Ο Άγιος Βλάσιος είναι ένας από τους πλέον τιμόμενους, ιαματικούς, προστάτες και θεραπευτές Αγίους. Και όσοι έχουν προβλήματα υγείας, ας επικαλούνται τον Άγιο Βλάσιο, γιατί είναι θεραπευτής. Εξάλλου, ο ίδιος το ζήτησε, πριν τον αποκεφαλίσει ο Δήμιος, όπως είδαμε, ότι όποιος τον επικαλείται, να έχει βοήθεια στις ασθένειες και στις δοκιμασίες και ο Θεός του είπε «Αυτό που επιθυμείς θα γίνει». Να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Βλασίου και τον μεταυτό μαρτυρισάν των Αγίων και πάντων των Αγίων. Αμήν. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.